πάμε στην δόκτωρα Ζωή Δωροθέα Πανάτορα. Γιατρέ μου, πολύ καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κύριε αγαπητού. Πέρα από τον κορονοϊό, έχουμε και άλλα πολλά θέματα που αφορούν τον τομέα της υγείας, τα οποία θα πρέπει να βρουν τις λύσεις τους, κυρία Πανά. Δεν τελειώνει μόνο με τον κορονοϊό. Πάμε στα της πανδημίας, γιατί αυτή η έξαρση φαίνεται ότι ήθελε τα μέτρα της, έτσι για να δούμε αν μπορούμε να τη συγκρατήσουμε. Είναι 93 οι νοσηλευόμενοι αυτή τη στιγμή και έχουμε και 952 κρούσματα. Το πρώτο σας σχόλιο, κυρία Πανά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είχαμε πει το προηγούμενο διάστημα ότι είναι μια κατάσταση πάλι λίγο ιδιαίτερα, ας το πούμε, όχι απλά επικίνδυνη, αλλά ταχαίως εξελισσόμενη. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Νομίζω ότι το κομμάτι των παρεμβάσεων που αναγκαστικά γίνονται και εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή είναι μέσα σε αυτό που είπαμε, ότι χρειάζεται να έχουμε ένα πλαίσιο ασφάλειας παράλληλα με το βασικό μας όπλο που συνεχίζει να είναι ο εμβολιασμός. Πρέπει να έχουμε συνεργικές δράσεις για να προσπαθήσουμε να αναχαιτήσουμε αυτό το φαινόμενο που εξελίσσεται ραγδαία. Πρωτίστως, και νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουμε, συσχετίζεται με την επικράτηση σιγά σιγά στην Ευρώπη της μετάλλαξης Δέλτα και ενδεχομένως με το γεγονός ότι διανύουμε το καλοκαίρι. Νομίζω ότι ίσως και στο μέλλον, μέχρι να πετύχουμε το τέλος αυτού του φαινομένου, θα χρειάζεται σε φάσεις εξάρσεων, όπως αυτή που δυστυχώς διανύουμε τώρα, να κάνουμε τις αντίστοιχες προσαρμογές. Και αναφέρομαι σε όλους μας, σε όλους τους πολίτες, γιατί όλους μας αφορά πρακτικά. Ναι. Τώρα, πολλοίς κόσμος νιώθει την ανάγκη να πει ότι διχάστηκε η κοινωνία και έχει να κάνει με τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους. Κυρία Πανά, πιστεύετε ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη τακτική για τα εμβόλια? Γιατί 7 στα 10 μηνύματα που λαμβάνω εγώ αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουν ότι κατάφεραν και έσπηραν τη διχόνοια στον κόσμο. Δεν είμαστε αρνητές. Έχουμε κάποιες απορίες ακόμα για τον εμβολιασμό και δεν νιώθουμε σίγουροι. Και όλα αυτά. Ως επιστήμονας, ως γιατρός, τι λέτε στον κόσμο? Κύριε αγαπητού, την πρώτη φορά που σαν επιστημονική κοινότητα και συμβουλευτική επιτροπή είχαμε εκτεθεί προς το κοινό, το πρώτο πράγμα που είχαμε πει είναι ότι χρειάζεται συνοχή. Άρα λοιπόν και προσωπικά αλλά και εκπροσωπώντας και την συμβουλευτική επιτροπή, νομίζω κανένας δεν είναι αρνητικός και μάλλον όλοι μας κατανοούμε την αξία του εμβολιασμού. Από εκεί και πέρα το θέμα που φύγεται είναι πραγματικά πολύ σοβαρό. Κανένας δεν υποστηρίζει το διχασμό. Κανένας δεν θέλει να δημιουργεί διακρίσεις μέσα σε μια κοινωνία. Πάλι το τονίζω, έχουμε να διαχειριστούμε με ένα κοινό πρόβλημα που μας αφορά όλους. Ελευθερία κινήσεων υπάρχει από κάθε πολίτη. Απλά νομίζω αυτά τα άτομα που, όπως πολύ ορθά θέσετε, μια πλειοψηφία μπορεί να μην είναι ούτε καν αρνητές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις και κάποιοι προβληματισμούς σε σχέση με τον εμβολιασμό. Mm-hmm. Πρέπει να καθίσουμε άμεσα να τη συζητήσουμε τεκμηριωμένα και με απόλυτη διαφάνεια και να, όχι να πείσουμε για να πείσουμε, αλλά ουσιαστικά να δείξουμε την αναγκαιότητα του να εμβολιαστούμε πραγματικά σε υψηλό επίπεδο και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες που δύναται να εμβολιαστούν. Γιατί, κυρία αγαπητού, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε πετύχει πάνω από 80% κάλυψη στους 80+, και γι' αυτό να βλέπουμε η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων αυτή την περίοδο να μην νοσούν. Όμως δεν έχουμε τα αντίστοιχα ποσοστά σε νεαρότερες ηλικίες. Και δυστυχώς, αν δείτε και την τελευταία εθνική αναφορά που αποτυπώνει την κατάσταση στις τελευταίες 14 μέρες, ο μέσος όρος ηλικίας είναι 23 έτη στην Κύπρο. Mm-hmm. Ο μέσος όρος ηλικίας των νοσηλευωμένων που αναφερθήκατε είναι 56 έτη και πέφτει. Mm-hmm. Από την ηχθυλάτηση επίσης λαμβάνουμε μηνύματα ότι έχουμε, η συντριπτική πλειοψηφία είναι νεαρά άτομα, νεαροί ενήλικες, και η συντριπτική πλειοψηφία των κρουσμάτων προέρχεται από συγκεκριμένους χώρους. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δυστυχώς μέχρι να πετύχουμε την παγκόσμια ύφωση η πανδημία μας αφορά όλους, πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε και να κινητοποιηθούμε. Ιδάλλως, αν θεωρήσουμε ότι επαναπαυόμαστε σε μια μερίδα είτε για να πετύχουμε την ανοσία γέλης είτε γιατί δεν μας αφορά εμάς, αυτό είναι λάθος. Βλέπουμε ότι εξελίσσεται ένα φαινόμενο που είναι πολύ ευμετάβλητο. Ναι, όντως, έχετε δίκιο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.